Είναι ο Κώστας Μαρτάκης και η δάμα του Μαρία Αντιμισάρη. Η πρώτη θέση της προηγούμενης εβδομάδας γέμισε χαρά αλλά και άγχος τον Κώστα και τη Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πίστευα ότι θα πάρουμε δύο δεκάρια. Βρεθήκαμε πρώτοι στην τελική κατάταξη. Από την άλλη όμως δημιουργεί πολύ μεγάλη ευθύνη. Τι τραγούδι έχουμε? Άκου. Αυτή τη βδομάδα χορεύουμε ένα τραγούδι από τον ελληνικό κινηματογράφο, από την ταινία Γοργόνες και Μάγκες, αγαπημένη ταινία. Η σκηνή που τρέχουν στην παραλία η Μέρη Χρονοπούλου με τον Κομινό. Εγώ μπήκα κανονικά στη δεκαετία του 70, αισθανόμουν ότι είμαι κάποιος πρωταγωνιστής από τότε. Μου δείχνει η Μαρία, έκανα τα δικά μου εγώ. Ωραία ήταν, πέρασα ωραία. Παίρνοντας κούφτες με φως να νυφθώ. Και μετά σταματάμε. Σήμερα μάθημα ακριβώς μπορεί να μην έγινε, αλλά τουλάχιστον βρήκαμε το στυλ της χορογραφίας. Το τραγούδι έχει αποφασίσει η Μαρία ότι θα το χορέψουμε βενέζικο βάλς. Πάλι frame. Πάλι frame έχουμε εδώ, Κώστα. Ρε, με αυτό το frame θα το στον ύπνο θα το βλέπω. Δεν είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί έχουμε πάλι frame, contra check, έχουμε πάλι όλα αυτά που δεν τα θέλω πολύ. Κάτω. Στροφή. Δεν ξέρω γιατί από χθες ζαλίζομαι πάρα πολύ τώρα μου. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πρώτη φορά το συνειδητοποιώ ότι ζαλίζω με στροφές, αλλά όλα καλά όμως, εντάξει. Είναι αρκετά δύσκολες και οι φιγούρες μας αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν δυσκολεύουν τον Κώστα. Πάλι. Αχ, το μικρόφωνο. Αφήνομαι, τελείως. Αφήσου. Σίγουρα. Αφήσου, καλή. Ναι, και θέλω να πέσουμε λίγο ήρεμα. Είναι μια φιγούρα που πρέπει να υπάρχει σωστή απόσταση ανάμεσά μας. Γιατί αλλιώς μπορεί να χτυπήσει η Μαρία πέφτοντας πίσω. Θα ήταν εκεί. Ναι, αλλά άμα είμαι εγώ εδώ πάνω, πέφτεις και είσαι από κάτω. Άντε, στο φινάλε της χορογραφίας έχουμε ένα lift που σηκώνω τη Μαρία και πρέπει να στρίψω πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Τι τώρα είναι το φινάλε. Πόση ώρα θα σε τρίβω. Αγχώνομαι για αυτό το live γιατί έχουμε φτάσει σε πολύ δύσκολο σημείο. Γιατί τα ζευγάρια είναι όλα πολύ καλά. Ελπίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Όσο και αν κουράζομαι, πραγματικά το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα, αν θέλει και ο κόσμος, να παραμείνει στο παιχνίδι. Το δεύτερο ζευγάρι είναι ο Κώστας και η Μαρία. Και θα χορέψουν το «Τόσα καλοκαίρια» από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες». Τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα, φέρνοντας κούφτες με φως να νυφθώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, μες στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Απλώσες τα χέρια και γυρνούν τα καλοκαίρια και με πολλές φορές σήμερα, θα γίνω και κουραστική ίσως, αλλά λατρεύω το σημερινό μας θέμα. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό.
Τι ωραίες φωνές, τι ωραίες εποχές. Ερωτευθήκατε, παιδιά. Πολύ ήρθαμε πιο κοντά, ναι. Η αλήθεια είναι. Το ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν στην πρώτη θέση σας δυσκόλεψε τόσο όσο άκουσα στο βίντεο. Δημιουργεί μία ευθύνη. Ναι, αλλά κοίτα να δεις, γιατί δεν ξέρουμε και τι θέλουμε. Ζητάμε τα δεκάρια. Μας τα δίνουν τα δεκάρια και μετά λέμε, όχι, τώρα τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχετε όμως φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο, όσο περνάνε τα live, μένουν έτσι πιο δυνατά ζευγάρια και η ευθύνη είναι μεγάλη. Προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα. Έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες πια. Που αυτό σημαίνει ότι για 2 μήνες η ζωή σας έχει αλλάξει εντελώς. Δηλαδή, είστε κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, έτσι, σε μία 5 ώρες τουλάχιστον πρόβα. Έχετε μπει πάρα πολύ βαθιά μέσα σε αυτό το πράγμα. Οπότε, σας κάνει η ζωή μας, νομίζω, αυτό έχει γίνει. Ακριβώς, έχει αλλάξει τη ζωή σας εντελώς. Οπότε, θα ήθελα να μάθω τώρα πια μετά από 2 μήνες πώς σας φαίνεται αυτό. Γιατί είναι σίγουρα κουραστικό, αλλά πέρα από αυτό, αφήνει και κάτι ωραίο. Είναι νομίζω. Μαγικό. Είναι μαγικό προσωπικά, δική μου άποψη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όσο και να κουραζόμαστε, δεν υπάρχει περίπτωση σε κάποιον να λήξει όλο αυτό και να μην του λείψει. Γιατί ο χορός είναι έκφραση για μένα και εκτόνωση ακριβώς και είναι κάτι δημιουργικό. Και περνάω πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που. Εντάξει, δεν είμαι επαγγελματίας, αλλά δημιουργώ μια. Αλλά θα γίνει. Θα γίνει και επαγγελματίας. Ναι. Άμα αποτύχω στο τραγούδι. Εγώ χαίρομαι για την τόσα καλοκαίρια. Τόσα καλοκαίρια και έρχεται και το επόμενο. Να έρθει και αυτό. Λίγο δύσκολο θα είναι, αλλά θα περάσουμε καλά, δεν έχει σημασία. Εγώ πρώτα απ' όλα βλέπω 2 πανέμορφα πλάσματα. Οπότε χαίρεται κανείς που βλέπει την ομορφιά μπροστά του. Όταν αυτή η ομορφιά αρχίζει και κινείται μέσα στην αθωότητα της εποχής με τη φωτογραφία με τον Γιάννη Δαλιανίδη, ένας από τους μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου. Πραγματικά όλες αυτές οι εποχές ήταν μια αθωότητα που ελπίζω να μην έχει φύγει ανεπιστρεπτή. Χάρηκα αυτό που είδα. Ήταν μέσα στο πνεύμα, είχαν ένα λυρισμό, είχαν μια τρυφερότητα. Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρικα. Χάρηκα τόσο πολύ με αυτό που είδα, που αναρωτιέμαι, πού ήσασταν τόσα καλοκαίρια. Μ' αρέσατε πάρα πολύ. Το κομμάτι είναι πάρα πολύ τρυφερό και πολύ γλυκό, έχει πάρα πολύ συνέστημα και μας μεταφέρατε, δηλαδή εκφράσατε πολύ όμορφο συνέστημα και μας μεταφέρατε σε αυτό το συνέστημα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη. Ο Κώστας και η Μαρία είναι ένα ζευγάρι που κάθε εβδομάδα γίνονται όλο και καλύτεροι. Και επιμένω στον Κώστα, διότι εκφραστικά τουλάχιστον ήταν πολύ καλύτερο σήμερα. Δεν αναφέρομαι στο τεχνικό κομμάτι, εξάλλου είναι ελεύθερη χορογραφία. Αλλά η αίσθηση, η γρήγορη κίνηση εδώ πέρα μπροστά μας ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν είχες αποφασίσει να γίνεις χορευτής, πιστεύω ότι θα ήσουν πάρα πολύ καλό. Δεν είναι αργά. Επειδή είπες ότι δεν είσαι επαγγελματίας και είναι γνωστό, δεν είσαι επαγγελματίας. Η αλήθεια είναι πολύ όμορφος ο χορός, αλλά αυτό που κάνω το αγαπώ πραγματικά πάρα πολύ. Δεν σου προτείνω να αλλάξει. Αλλά σίγουρα η δουλειά που κάνεις εδώ πέρα στην κίνηση νομίζω ότι θα σε βοηθήσει εκφραστικά και στο τραγούδι. Πολύ, πολύ. Με έχει βοηθήσει ήδη πραγματικά. Φωκά. Και εγώ πιστεύω ότι τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Καταρχάς ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Λευτέρης Παπαδόπουλος στίχη, και λέω στον Κώστα, γιατί είναι τραγουδιστής, ερμηνεύει κομμάτια και βλέπεις ότι το σ' αγαπώ, φτάνεις ένα χρόνο, λέει ότι ψάχνει, ότι και φτάνεις στο σ' αγαπώ, και πραγματικά αυτή τη λέξη την είδαμε τρυφερά υπομένη από κινησιολογικά πολύ όμορφα από τη Μαρία και τον Κώστα και ειδικά μας μεταφέραν πραγματικά, δηλαδή μόνο η τύχη άσπρη λείπανε από την Μύκονο. Πραγματικά. Αλλά δεν γινόταν. Πραγματικά πολύ ωραία. Λοιπόν, μισό γιατί πιάστηκα λιγάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σπαγκάτ που έκανες. Αλήθεια. Εγώ αυτή τη στιγμή και όλας όχι. Να το βλέπουμε κιόλας. Και εκείνη την ώρα έβγαινα και άκουγα από εδώ ένα νομίζω ότι η μεγαλύτερη φαν σου είναι η μητέρα σου, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ένας άνθρωπος που γιατί με στηρίζει. Γιατί είναι και σήμερα εδώ η μαμά. Με τα κοραλί. Χαίρομαι πραγματικά γιατί η οικογένειά μου και οι φίλοι μου, οι πραγματικοί μου φίλοι, σε ό,τι και αν κάνω είναι δίπλα μου και με στηρίζουν.
Και φορά και τα ίδια χρώματα. Έτυχε, έτυχε. Έτυχε ή ήταν. Ημέρα σχολογραφία. Πέτυχε. Αυτό το πει υποστήριξη. Λοιπόν, μας αρέσατε πάρα πολύ. Ακούσατε πολύ ωραία κριτική, πιστεύω. Μας ταξιδέψατε σε μια υπέροχη εποχή. Είναι ώρα όμως να ταξιδέψετε κι εσείς μέχρι το Green Room. Για να δούμε τη βαθμολογία σας. Γεια σας. Φιλάκια, γεια σας. Είναι θα σας κοιτάω έτσι απλά. Για πείτε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Είναι ωραίο που έτσι να ακούγονται και ελληνικά τραγούδια πια σιγά σιγά. Είναι ωραίο. Έχουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ελληνικά τραγούδια με καλοκαίρια. Αυτό πεθαίνω για αυτή την προφορά. Τρελαίνω. Καλοκαίρια, χέρια. Χέρια, χέρια. Βαθμολογία παρακαλώ. Η βαθμολογία των κριτών είναι Αλέξης Κοστάλας. 9. Έρικα Πριζεράκου. Γιάννης Λάτσιος. 9. Φωκάς Επαγγελινός. 9. 36 βαθμοί για εσάς. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και 2 δεκάρια. Πού πήγανε τώρα? Διακοπές. Θα στείλαμε όντως να κάνουμε καλοκαίρι. Θα τα βρούμε. Μάλλον πιο σκληρή. Στην πορεία θα έρθουμε, θα σκάσουμε ήπι. Δεν σας στεναχωρεί αυτό όταν ανεβαίνετε μια βαθμολογία, αλλά την επόμενη εβδομάδα. Όχι, εντάξει. Δεν γίνεται να η απόδοση κάθε φορά να είναι το ίδιο. Και είναι άλλο φορό. Είναι τελείως διαφορετικό φορό. Είναι ξανά προσπαθούμε από την αρχή. Πολύ. Προσπαθούμε πολύ και όλα καλά. Ο κόσμος, παιδιά. Πάντως, ναι, πραγματικά. Όχι, πες πάντως. Όχι, ήθελα να πω ότι σε έχω στο μυαλό μου σαν λίγο το outsider εδώ μέσα. Λίγο ότι δεν είχα καταλάβει στην αρχή ότι μπορεί να κάνεις τόσα. Εσύ είχες αντίστοιχη αίσθηση για τον εαυτό σου όταν ξεκίνησες. Όχι. Ήξερες εσύ. Όχι, δεν είχα καμία ιδέα και γενικά έτσι. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά οι ταμπέλες outsider, φαβορί και τέτοια δεν μου αρέσουν πολύ. Δεν προσευλήθηκε. Ο κόσμος αποφασίζει ακριβώς. Προσπαθούμε για ένα πολύ πολύ σημαντικό σκοπό και θέλουμε να είστε δίπλα μας. Αν δεν θέλετε στο τέλος της βραδιάς να πάθετε τίποτα εμφράγματα, να αγχωθείτε πάρα πολύ, πρέπει να ψηφίσετε τα παιδιά για να παραμείνουν εδώ από τώρα. Πραγματικά online ψηφοφορία, έχουμε SMS και τα τηλεφωνήματα. Χι 6. Για να μείνουν τα παιδιά εδώ την επόμενη εβδομάδα. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε πολύ!